show Health and Wellness with Vasula Christodoulou is sponsored by Lexus Croydon. Get up to 10% off and 2 years free servicing on new cars when you quote Hellenic TV at Lexus Croydon. Book online today or call 0208 649 5919. Terms and conditions apply. Αγαπητοί φίλοι και φίλες, καλησπέρα. Καλωσορίσατε στην εκπομπή Υγεία και Ευεξία. Το σημερινό μας θέμα είναι πρόληψη καρδιαγγειακών νοσημάτων. Και μαζί μας είναι ο Δόκτωρ Σάββας Χατζηφιλίππου, ο οποίος είναι καρδιολόγος στο Harefield Hospital, εξειδίκευση στην καρδιακή ανεπάρκεια και καρδιακή απεικόνηση. Είναι μεγάλη μας χαρά που τον έχουμε για μια φορά ακόμη μαζί μας, για να μας ενημερώσει για αυτό το πολύ σοβαρό πρόβλημα και να μας βοηθήσει να ακολουθήσουμε κάποια πράγματα, έτσι να αποφύγουμε και να ελαφρύνουμε τέλος πάντων την νόσο, αυτά τα συμπτώματα. Καλησπέρα. Καλησπέρα σας και σας ευχαριστώ και πάλι για την πρόσκληση να συζητήσουμε ένα θέμα το οποίο είναι πάρα πολύ σημαντικό και κρίσιμο για την υγεία όλων των ασθενών και όλου του πληθυσμού μας εδώ στο Ηνωμένο Βασίλειο. Λοιπόν, θα ήθελα να αρχίσω πρώτα. Τι ονομάζουμε καρδιακή νόσο, έτσι για να μπορέσουμε να καταλάβουμε και εμείς που δεν είμαστε γιατροί, να τα ξεχωρίσουμε και να τα αναλύσουμε, να τα κάνουμε πιο εύκολα. Ναι. Λοιπόν, η καρδιοαγγειακή νόσος περιλαμβάνει πολλά πράγματα, όπως για παράδειγμα την περιφερειακή αγγειακή νόσο, καθώς και την εγκεφαλοαγγειακή νόσο. Αλλά εμείς θα επικεντρωθούμε στην καρδιακή πάθηση, στις καρδιακές παθήσεις. Η καρδιακή νόσος είναι μια γενική ορολογία που περιγράφει προβλήματα που ουσιαστικά επηρεάζουν τη σωστή λειτουργία της καρδίας, καθώς και την ικανότητα της να ανταποκριθεί στις ανάγκες του οργανισμού. Παραδείγματα είναι η στεφανία νόσος, οι αρρυθμίες, οι καρδιομοιοπάθειες ή προβλήματα με τις βαλβίδες της καρδίας. Το πιο συχνό πρόβλημα όμως είναι η στεφανία νόσος. Μάλιστα. Ποιες παθήσεις αφορούν τα καρδιακά, έχετε πει μερικά, δηλαδή σχετίζονται οι κύριες παθήσεις του καρδιακιακού συστήματος, δηλαδή όταν οι γιατροί χρησιμοποιούν τον όρο καρδιαγγειακή νόσο, αναφέρονται συνήθως σε παθήσεις της καρδιάς ή των αιμοφόρων αγγείων, έτσι, που προκαλούνται από το αθύρωμα. Τι ονομάζουμε αθύρωμα? Ακριβώς. Λοιπόν, πολύ καλή ερώτηση και είναι σημαντικό έτσι να διευκρινίσουμε κάποια πράγματα. Ναι. Όταν μιλάμε για καρδιακή νόσο, όπως σας έχω πει κατά κύριο λόγο, αναφερόμαστε στη στεφανία νόσο. Είναι το πιο συχνό πρόβλημα που αντιμετωπίζει ο ασθενής στην καρδιά του. Τι είναι όμως η στεφανία νόσος? Λοιπόν, τα αιμοφόρα αγγεία της καρδίας ονομάζονται στεφανιές αρτηρίες. Άρα η στεφανία νόσος είναι πρόβλημα των αιμοφόρων αγγείων που τροφοδοτούν την καρδία. Όταν αθυρωματικές πλάκες, ουσιαστικά τι είναι οι αθυρωματικές πλάκες? Είναι η αναπόθεση λίπους ή χοληστερόλης στα διχώματα της καρδίας, στα διχώματα των αγγείων που τροφοδοτούν την καρδία. Όταν αυτές οι αθυρωματικές πλάκες γεμίσουν τα αγγεία της καρδίας, προφανώς ξεκινούν να επηρεάζουν την ομαλή ροή του αίματος στην καρδία και προκαλούν στένωση των αγγείων. Mm. Αυτό έχει ως αποτέλεσμα τη μειωμένη παροχή οξυγόνου και έθρεπτικων ουσίων στους ιστούς της καρδίας. Η μειωμένη παροχή οξυγόνου στο μυοκάρδιο προκαλεί κλινικά τα στιθάνχη, τη στιθάνχη όπως
μπορεί κάποιος να έχει ξανακούσει τον όρο. Όταν δηλαδή το οξυγόνο δεν είναι αρκετό και οι ουσίες δεν είναι αρκετές για να τροφοδοτήσουν την καρδία με αυτά που χρειάζεται. Συνήθως τα συμπτώματα αυτά προφανώς προκαλούνται όταν κάποιος εξασκείται, όταν ανεβαίνει ο φόρτος εργασίας της καρδίας και έχει αποτέλεσμα να χρειάζεται περισσότερο οξυγόνο. Όταν όμως δεν μπορούμε, λόγω της στένωσης, προφανώς θα προκαλέσει αυτά τα συμπτώματα του πόνου στο στήθος. Η ρήξη της πλάκας, η αθυρώματος, δηλαδή όταν αυτή η χοληστερόλη που έχει μαζευτεί, συσσωρευτεί στα τυχώματα των αγκείων, φύγει, η σπάση αν θέλετε, δημιουργείται ένας θρόμβος που ονομάζεται αθυρωματική θρόμβωση. Και αυτή αποτελεί η αιτία οξείων ως χημικών ή στεφανιών συνδρόμων, δηλαδή τα λεγόμενα καρδιακά επεισόδια, όπως τα ξέρει. Όπως τα ξέρει. Μάλιστα. Ναι. Ο σχηματισμός του θρόμβου αυτού έχει ως αποτέλεσμα είτε την παντελή, είτε την παρατεταμένη έλλειψη οξυγόνου στο μυοκαρδίο σε πολύ κρίσιμο σημείο, η οποία με τη σειρά της προκαλεί νέκρωση του μυοκαρδίου, του ιστού του μυοκαρδίου ή αλλιώς έμφραγμα. Αυτή είναι και η κύρια αιτία θανάτου από καρδιοπάθειας, από καρδιακή νόσο. Μάλιστα. Και οι παράγοντες κινδύνου, δηλαδή ποιοι είναι για την ανάπτυξη καρδιακιακών νοσημάτων που μπορούν να τροποποιηθούν, που σχετίζονται με τον καθημερινό τρόπο ζωής, πέστε. Την καρδιακή νόσο, τη στεφανία νόσο, μπορούμε να την προλάβουμε. Με σωστή πρόληψη μπορούμε να αποφύγουμε και να μειώσουμε το ρίσκο μας κατά μεγάλο ποσοστό. Ποιοι είναι αυτοί οι παράγοντες κινδύνου? Καταρχάς, η χοληστερόλη. Η χοληστερόλη είναι μια ουσία απαραίτητη για τη λειτουργία του οργανισμού. Ωστόσο, όταν οι τιμές της στο αίμα υπερβαίνουν τα ανώτερα επιτρεπτά όρια, αυξάνεται και ο κίνδυνος εμφάνισης της στεφανιαίας νόσου. Άρα, η χοληστερόλη είναι το πρώτο πράγμα. Η αρτηριακή υπέρταση είναι ένας άλλος παράγοντας κινδύνου. Ψηλές τιμές αρτηριακής υπέρτασης θεωρούνται παθολογικές και συνοδεύονται με αύξηση της επίπτωσης της στεφανίας νόσου και προκαλούν προβλήματα στα αιμοφόρα αγκεία τα ίδια. Φανταστείτε, για να το απλοποιήσω λίγο, τα αιμοφόρα αγκεία τι είναι? Είναι ουσιαστικά ένα λάστιχο, αν θέλετε, μέσα στο οποίο κυλά το αίμα. Εάν το αίμα κυλά με πολύ ψηλή πίεση λόγω αρτηριακής υπέρτασης, τότε εξασκεί ιδιαίτερη πίεση πάνω στα τυχώματα και υπάρχει ο κίνδυνος να προκαλέσει ζημιά. Ένας άλλος παράγοντας κινδύνου είναι ο σαχαρώδης διαβήτης. Ο διαβήτης είναι μια νόσος που προσβάλλει τόσο τα μικρά όσο και τα μεσαίου και μεγάλου μεγέθου σαν αγκεία του σώματος και μπορεί να επηρεάσει όλα τα αγκεία από στον εγκέφαλο, στους νεφρούς, στα μάτια, αλλά και στην καρδία και αυξάνει και αυτόν το ρίσκο για εμφάνιση στεφανιαίας νόσου. Ένα άλλο πρόβλημα είναι το κάπνισμα. Οι καπνιστές έχουν διπλάσια πιθανότητα εμφάνισης καρδιακού επεισοδίου και αυξάνει το ρυθμό με τον οποίο εναποτίθεται η χοληστερόλη, αυτή η πλάκα, στα τυχώματα της καρδίας. Ακόμα δηλαδή και αυξάνει τη χοληστερόλη από ό,τι κατάλαβα, δηλαδή το κάπνισμα αυτό εννοείται, μπορεί να την αυξήσει. Αυξάνει το ρυθμό με τον οποίο εναποτίθεται η χοληστερόλη πάνω στα αγκεία. Ναι. Η χοληστερόλη κατά κύριο λόγο είναι θέμα εσωτερικής παραγωγής των οργανισμών αλλά και διατροφής. Το τσιγάρο, ακόμα και η έκθεση των καπνών του τσιγάρου σαν παθητικός καπνιστής, αυξάνει την πιθανότητα εμφάνισης της νόσου. Και τέλος, η περιορισμένη φυσική δραστηριότητα. Τι συνοδεύεται με την περιορισμένη φυσική δραστηριότητα? Η παχυσαρκία. Η εξάσκηση γενικά βοηθά στην βελτίωση της ροής και της κυκλοφορίας του αίματος στα αγκεία και προφανώς αποφεύγει και την παχυσαρκία, μειώνει τα επίπεδα της χοληστερόλης. Έτσι έχει αποδειχθεί ότι η έλλειψη της δραστηριότητας αυτής της φυσικής δραστηριότητας λειτουργεί εις βάρος του οργανισμού και αυξάνει τον κίνδυνο εμφανιστή νόσος.
Αυτά που έχω περιγράψει είναι πράγματα τα οποία μπορούμε να τα τροποποιήσουμε. Μάλιστα. Μπορούμε να ελέγξουμε τον διαβήτη, μπορούμε να ελέγξουμε την υπέρσταση, το κάπνισμα, μπορούμε να το κόψουμε. Υπάρχουν όμως και μη τροποποιήσιμοι κινδύνοι. Το φύλο, για παράδειγμα. Θεωρείται ότι οι άντρες, ο αντρικός πληθυσμός, έχει αυξημένο κίνδυνο εμφάνισης στεφανίας νόσου σε σχέση με τις γυναίκες. Φυσικά, οι έρευνες πλέον τι μας δείχνουν. Μας δείχνουν ότι ο κίνδυνος είναι εξίσου υψηλός και στις γυναίκες. Απλά οι γυναίκες εμφανίζουν στεφανία νόσου με συμπτώματα τα οποία δεν είναι τα συνηθισμένα συμπτώματα και πολλές φορές γίνεται είτε λανθασμένη διάγνωση, είτε δεν γίνεται διάγνωση στεφανίας νόσου. Η ηλικία. Στις γυναίκες είναι... αυτό, γιατρέ, έτσι, στις γυναίκες ναι. αυτό. Ναι. Δηλαδή εντοπίζονται, είναι συμπτώματα που εντοπίζονται πιο εύκολα, γιατί αν δεν κάνω λάθος. Είναι πιο δύσκολα. Συνήθως, επειδή υπάρχει από τη μία η αντίληψη ότι οι γυναίκες δεν επηρεάζονται από στεφανία νόσων, όπως τους άντρες, και επομένως όταν πάει μια γυναίκα στο γιατρό της να εξεταστεί, πολλές φορές δεν είναι το πρώτο πράγμα που θα σκεφτεί ο γιατρός, επειδή θεωρεί ότι είναι δύσκολο μια γυναίκα να εμφανίσει στεφανία νόσων. Και όμως εμφανίζουν και δυστυχώς τους επηρεάζει και πεθαίνουν γυναίκες λόγω στεφανίας νόσου. Τα συμπτώματα που εμφανίζουν οι γυναίκες και πολλές φορές δεν είναι τα κλασικά συμπτώματα της τιθάνχης. Ίσως εμφανίζουν συμπτώματα τα οποία είναι πιο σε λιγότερη ένταση ή διαφορετικά ή συμπτώματα τα οποία δεν θα συσχετίζαμε απαραίτητα με στεφανία νόσων άμεσα. Και αυτό είναι σωστό όλοι οι γιατροί να έχουν υπόψη τους ότι μια γυναίκα μπορεί να εμφανίσει συμπτώματα στεφανίας νόσου χωρίς όμως να είναι με τον κλασικό τρόπο που παρουσιάζεται. Αυτό όμως την κάνει να βρίσκεται περισσότερο εκτεθειμένη τη γυναίκα, έτσι, δηλαδή σε περισσότερο κίνδυνο αφού δεν μπορούν να εντοπιστούν δηλαδή, αυτά τα συμπτώματα που να μπορέσει να τα προλάβει κανείς. Έτσι ακριβώς, έχετε απόλυτο δίκαιο και αυτόν τον λόγο έχουν ξεκινήσει καμπάνιες για ενημέρωση και στους ασθενείς και στις γυναίκες ότι πρέπει να ελέγξουν τους παράγοντες κινδύνου και να έχουν υπόψη τους ότι επηρεάζονται από στεφανία νόσων, αλλά και στο ιατρικό προσωπικό γενικότερα για να γνωρίζουν ότι οι γυναίκες πολλές φορές, όπως και σε άλλες ασθένειες, παρουσιάζουν με τρόπους διαφορετικούς που δεν είναι κλασικούς όπως τους άντρες και έτσι να μην αγνοούμε κάποια συμπτώματα. Μάλιστα. Και άλλοι οι σταθεροί παράγοντες εκτός από το φύλλο. Η ηλικία είναι ένας άλλος σταθερός παράγοντας. Σίγουρα με την αύξηση της ηλικίας αυξάνεται και ο κίνδυνος εμφάνισης της νόσου και έναν οικογενειακό ιστορικό πρώιμης στεφανίας νόσου. Εάν έχει κάποιος οικογενειακό ιστορικό πρώιμης στεφανίας νόσου, δηλαδή εάν ένας πρώτου βαθμού συγγενής συνήθως, πατέρας, αδερφός, έχει εμφανίσει στεφανία νόσων πριν την ηλικία των 50, έχουν αυξημένο κίνδυνο εμφάνιση της νόσου και ο ασθενής. Και το λαμβάνουμε αυτόν υπόψη και συνήθως η πρόληψη τότε παίζει ακόμα πιο σημαντικό ρόλο σε αυτά τα άτομα. Λοιπόν, θα κάνω μία ερώτηση. Δεν ξέρω δηλαδή αν ισχύει αυτό. Το έχω διαβάσει. Καθώς έκανα την έρευνα μου, το διάβασα αυτό και είμαι πάρα πολύ περίεργη να μου λύσετε την απορία μου. Λέει επίσης και άντρες με έντονη φαλάκρα. Ισχύει αυτό ή είναι κάτι κωμικό? Δεν έχω ακούσει, δεν έχω υπόψη μου έρευνες που να δείχνουν αυτό το πράγμα, ούτε έχω ακούσει αυτό το πράγμα, δεν ξέρω. Ελπίζω να είναι, δηλαδή, κάποιος άσχη, αυτό είναι. Καμιά φορά πρέπει να προσέχουμε. Ναι, και εγώ ελπίζω, επειδή, εντάξει. Και προσπαθούσα να το συνδέσω και να καταλάβω γιατί ισχύει, δηλαδή αν ισχύει αυτό, που ελπίζω όχι. Πιστεύω πως όχι. Δεν είναι από ένα από εντάξει. Πάρα πολύ ωραία. Λοιπόν, και μπορεί να γίνει κάποια αξιολόγηση, ένας υπολογισμός κινδύνου για το νόσημα αυτό? Ναι. Όταν έχουμε έναν ασθενή μπροστά μας
οι ασθενείς μπροστά μας που θεωρούμε ότι διατρέχουν κάποιον κίνδυνο εμφάνισης στεφανίας νόσου και άρα η πρόληψη είναι σημαντική, υπάρχουν κάποιες εξετάσεις που μπορούμε να κάνουμε. Ένα παράδειγμα θα είναι το ηλεκτροκαρδιογράφημα, με το οποίο ελέγχεται εάν ο ασθενής έχει ήδη υποστεί έναν έφραγμα στο παρελθόν, ή ελέγχεται φυσικά και για αρρυθμίες ή μεταβολές του δυναμικού των κολπών και των κοιλιών της καρδίας. Το υπερηχοκαρδιογράφημα μας δίνει την ευκαιρία να αξιολογήσουμε τη λειτουργία της καρδίας σαν αντλίας, καθώς και των βαλβίδων, και να κοιτάξουμε την κινητικότητα των τυχωμάτων της καρδίας τους ασθενείς, για να είμαστε βέβαιοι ότι λειτουργούν σωστά και δεν έχουν υποστεί κάποιο προηγούμενο έφραγμα. Ένα τεστ κοπόσεως ή δοκιμασία κοπόσεως, κατά τη διάρκεια της οποίας ελέγχεται η λειτουργικότητα του μυοκαρδίου κατά την άσκηση. Ελέγχουμε φυσικά στη διαδικασία αυτή εάν ο ασθενής εμφανίσει πόνον ή αν έχει κάποιες αλλαγές στο ηλεκτροκαρδιογράφημα του, οι οποίες υποδηλώνουν ίσως κάποιον υποκείμενο νόσημα στις στεφανίες. Το πιο σημαντικό εργαλείο που έχουμε για διάγνωση είναι η στεφανιογραφία. Αυτή εφαρμόζεται και διαγνωστικά και θεραπευτικά, εφόσον ακολουθεί αγκιοπλαστική μετά. Στη στεφανιογραφία εισάγεται ουσιαστικά ένας καθετήρας στη μοιραία αρτηρία ή στην κερκυδική αρτηρία και διαμέσου ενός οδηγού σύρματος φτάνουμε στις στεφανιές αρτηρίες και γίνεται μια έγκυση σκιαγραφικού, η οποία μας δείχνει μέσα, ουσιαστικά μας δείχνει εάν η ροή μέσα στις στεφανιές αρτήρες είναι σωστή, αν υπάρχουν κάποια στένωση. Πλέον χρησιμοποιούμε και την αξινογκίνη τομογραφία για αυτόν τον σκοπό, η αδιάγνωση στεφανίας. Είναι μια μέθοδος που βοηθά στην ανέμαχτη ουσιαστικά διάγνωση της στεφανίας νόσου και χρησιμοποιείται πάρα πολύ στην Αγγλία, επειδή δεν χρειάζεται ο ασθενής να κάνει ένα αγκιογράφημα, είναι λιγότερο το ρίσκο και είναι πολύ πιο εύκολη εξέταση. Υπάρχει κάποια βαθμολογία της αξιολόγησης αυτής, δηλαδή που να δείχνει το βαθμό κινδύνου. Ναι, υπάρχουν κάποιοι πίνακες ουσιαστικά που χρησιμοποιούνται. Στην Ευρώπη συστήνεται η χρήση του πίνακα SCORE, στον οποίο κατηγοροποιείται ο ασθενής μεταξύ πολύ ψηλού, υψηλού μέτριου και χαμηλού ρίσκου και ανάλογα με το ρίσκο είναι και ανάλογη θεραπεία που ακολουθείται. Στην Αγγλία, οι GP χρησιμοποιούν το Q-Risk SCORE, το οποίο είναι ένα σύστημα βαθμολογίας στην οποία προσθέτει εκεί ο γενικός γιατρός πράγματα όπως την παράγοντες κινδύνου όπως την πίεση, την αρτηρική πίεση, το επίπεδο χοληστερόλης, το φύλλο, την ηλικία και βγαίνει ουσιαστικά ένα αποτέλεσμα το οποίο δείχνει την πιθανότητα εμφάνισης καρδιακού επεισοδίου και με βάση αυτόν, εάν για παράδειγμα είναι το ρίσκο σου πάνω από 10%, τότε συστήνεται να ξεκινήσει κάποιος μια στατίνη για πρόληψη συνήθως. Μάλιστα, ώστε βάσει αυτού της βαθμολογίας, τότε ναι. Είναι που γνωρίζουμε και ποιος πρέπει να αποταθεί στο γιατρό του για περισσότερες εξετάσεις, να το ερευνήσει ναι. Τέλος πάντων. Κοιτάξτε, είναι σημαντικό, σίγουρα οι γενικοί γιατροί είναι επιλεκτικοί με ποιους επιλέγουν για αξιολόγηση για τον κίνδυνο εμφάνισης στεφανίας. Γίνεται μια συστηματική εκτίμηση κινδύνου με βάση η οποία συστήνεται σε άτομα που έχουν αυξημένο βιογραφικό κινδύνο, δηλαδή οικογενειακών ιστορικών πρόωρης στεφανίας νόσου, οικογενειακή υπερλιπιδημία, σημαντικούς παράγοντες κινδύνου όπως το κάπνισμα, υψηλά επίπεδα χοληστερόλης, υψηλά επίπεδα αρτηριακής πίεσης ή άλλες νοσηρότητες που αυξάνουν τον κίνδυνο εμφάνισης. Σίγουρα συστήνεται να επαναλαμβάνεται η αξιολόγηση κινδύνου σε ταχτά διαστήματα. Συνήθως κάποιοι λες κάθε 5 χρόνια και συχνότερα για άτομα με κινδύνους που αυξάνουν το δικό τους το ρίσκο.
Και σίγουρα πρέπει να γίνει για άτομα τα οποία, οι άντρες άνω των 40, οι γυναίκες άνω των 50. Ναι, Μάλιστα. πρέπει να γίνεται αυτό. Είναι εύκολη ουσιαστικά διαδικασία. Είναι ένα απόγειο στον GP να κάνει μια μέτρηση, να προσθέσει αυτούς τους παράγοντες κινδύνου και να του βγει αυτόματα μέσω του συστήματος ένα αποτέλεσμα. Και ανάλογα με το αποτέλεσμα, θα καθορίσει και τη θεραπεία που ακολουθεί. Που θα πρέπει να ακολουθήσει και ποιες θεραπείες είναι διαθέσιμες για τη μείωση του κινδύνου. Ναι, λοιπόν, η πρόληψη της στεφανίας νόσου πρέπει, το πρώτο πράγμα που πρέπει να πούμε είναι ότι πρέπει να παρέχεται σε όλες τις υπηρεσίες υγειονομικής περίθαλψης, συμπεριλαμβανομένως και της πρωτοβάθμιας περίθαλψης, στους γενικούς γιατρούς. Και η πρόληψη των καρδιοαγγειακών παθήσεων πρέπει να περιλαμβάνει μια διεπιστημονική προσέγγιση. Δηλαδή, δεν είναι μόνο φαρμακευτική αγωγή που πρέπει να χορηγείται, αλλά μια ουσιαστικά αλλαγή στον τρόπο ζωής. Τελείως. Για παράδειγμα, μιλήσαμε προηγουμένως για τους παράγοντες κινδύνου. Το κάπνισμα, την έλλειψη φυσικής δραστηριότητας, την παχυσαρκία, την ψηλή αρτηριακή πίεση, το διαβήτη. Κάποια από αυτά χρειάζονται σίγουρα ρύθμιση με φαρμακευτική αγωγή. Ο διαβήτης, για παράδειγμα, η πίεση, η ψηλή χοληστερόλη, πρέπει να ρυθμιστεί και να είναι εντός των πλαισίων που συστήνεται από τον Ευρωπαϊκή Καρδιολογική Εταιρεία. Ταυτόχρονα όμως και ο ασθενής πρέπει να συγκεντρωθεί στην υγιεινή διατροφή, στην αύξηση της δραστηριότητας, φυσικής δραστηριότητας, στο να χάσει βάρος, αν είναι υπέρβαρος ο ασθενής. Uh-huh. Και όλα μαζί αυτά θα βοηθήσουν στη μείωση του ρίσκου για παρουσίαση στεφανίας νόσου. Πολλοί ασθενείς προσπαθούν και βελτιώνονται τεράστια και σε θέματα υγιεινής διατροφής, αλλά και σε θέματα φυσικής δραστηριότητας. Το θέμα είναι ότι είναι απολύτω φυσιολογικό οι αλλαγές οι οποίες γίνονται να είναι δύσκολο να διατηρηθούν για τα επόμενα 10, 15, 20 χρόνια που χρειάζεται. Μιλάμε, βλέπω ένα ασθενή για παράδειγμα στην κλινική, είναι 50 ετών, του λέω ότι πρέπει να χάσει βάρος, να αυξήσει τη γυμναστική του, θα το κάνει και θα έχουμε άμεσα αποτελέσματα, αλλά σίγουρα δυσκολεύεται κάποιος να το διατηρήσει μέχρι τα 60, τα 70, τα 80 του. Και όσον γερνάμε, γίνεται και πιο δύσκολο και η άσκηση και να ελέγξουν τη διατροφή μας. Γι' αυτό σε κάποια φάση ξεκινά και η φαρμακευτική αγωγή. Αλλά είναι ταυτόχρονα και παράλληλα που γίνονται τα δύο και είναι σημαντικό να μην βασιζόμαστε μόνο πάνω στο ένα. Σε αψηλή χοληστερόλη, πότε θεωρείται σωστό ότι πρέπει να μπει σε φαρμακευτική αγωγή ο ασθενής? Συνήθως το τι γίνεται είναι ότι ανάλογα με το επίπεδο της χοληστερόλης, εάν δεν είναι ιδιαίτερα αυξημένο και δεν υπάρχει ένδειξη ότι υπάρχει κάποιον οικογενειακό ιστορικό το οποίο, ή κάποια γενετική διάγνωση που οδηγεί σε ψηλά επίπεδα, τότε συστήνεται σε κάποιον ασθενή να ξεκινήσει με υγιεινή διατροφή και φυσική δραστηριότητα, επαναλαμβάνονται οι αναλύσεις του μετά από ένα χρονικό διάστημα 3 με 6 μηνών και αν παρουσιάζει βελτίωση και συνεχίζει να παρουσιάζει βελτίωση, τότε αποφεύγεται αρχικά η φαρμακευτική αγωγή. Εάν όμως στην επαναξιολόγηση στους 3 μήνες, στους 6 μήνες ο ασθενής δεν έχει καταφέρει να κάνει κάποιες αλλαγές, τότε συνήθως ξεκινάμε μια φαρμακευτική αγωγή με μια στατίνη για να μπορούμε να βοηθήσουμε τον ασθενή και να μειώσουμε το ρίσκο του για εμφάνιση στεφανίας νόσου. Η διατροφή είναι πολύ σημαντική και είμαστε πολύ τυχεροί επειδή μία από τις καλύτερες ουσιαστικές δίαιτες, αν θέλετε, η οποία επιστημονικά αποδεδειγμένη να μειώνει το ρίσκο εμφάνισης στεφανίας νόσου, είναι η μεσογειακή δίαιτα. Δυστυχώς, λόγω πολλών άλλων παραγόντων, έχουμε αλλάξει τη διατροφή μας. Ενώ οι γιαγιάδες μας, οι παππούδες μας, δεν τρώγαν κρέας, για παράδειγμα, τακτικά. Δεν μπορούσαν, δεν είχαν. Τρώγαν περισσότερο ψάρι. Τρώγαν λαχανικά. Τρώγαν όσπρια. Εμείς πλέον
η ζωή μας άλλαξε και δεν τα τρώμε αυτά με την συχνότητα που θα έπρεπε να τα τρώμε. Τρώμε περισσότερα κρέατα, φαγητά τα οποία είναι έτοιμα, δεν μαγειρεύουμε τόσο πολύ στο σπίτι. Και είναι κρίμα, επειδή έχουμε όλα τα, έχουμε σαν κουλτούρα, σαν λαός, σαν πολιτισμός, έχουμε μια διατροφή η οποία θα παρακαλούσαμε πάρα πολύ στον κόσμο να την είχαν και οφείλουμε να τη διατηρήσουμε. Ακριβώς αυτό είναι. Είμαστε όντως πολύ τυχεροί. Νομίζετε ότι ένας άλλος παράγοντας δηλαδή, είναι το άγχος, γιατί μπορεί κάποιος ναι, να είναι αδύνατος, να μην έχει τα περισσά κιλά, να μην καπνίζει και όμως φτάνει σε κάποιο σημείο που έχει ή την υπέρταση ή την υψηλή χοληστερόνη και προσπαθεί, τα κάνει όλα αυτά, τα τηρά, όμως δεν αλλάζει κάτι και αναγκάζεται να πάει στη φαρμακευτική αγωγή. Παίζει ρόλο το άγχος σίγουρα στη ζωή. Σίγουρα λόγω του άγχους μπορεί πιθανόν να μην τρώμε σωστά, μπορεί να είμαστε λεπτημένοι, αλλά η διατροφή που ακολουθούμε είναι διαφορετική. Μπορεί να καπνίζουμε περισσότερο για να ελέγξουμε το άγχος μας. Μπορεί λόγω του άγχος φυσικά αυξάνεται και κάποια πίεση ουσιαστικά στην καρδία έμμεσα. Και σίγουρα επηρεάζει. Βλέπουμε ότι υπάρχουν κάποιες προσωπικότητες ανθρώπων οι οποίες είναι πιο επιρρεπείς στην εμφάνιση της τεθανίας νόσου και ναι, παρόλο που είναι δύσκολο να αποδείξουμε επιστημονικά ακριβώς τι είναι αυτό που προκαλεί τη τεθανία νόσου λόγω του άγχους, υπάρχει κάποιος συσχετισμός και είναι σημαντικό να τον ελέγξουμε εάν μπορούμε. Υπάρχει ένας συστατικιστικές αριθμός, δηλαδή που κάθε χρόνο, γιατί έχω ακούσει πάλι ότι μέχρι το 2025 θα είναι πάρα πολύ, θα αυξηθεί ακόμη περισσότερο ο αριθμός που πάσχουν από αυτή τη νόσο. Είναι λόγω αυτής της αλλαγής που γίνεται στη ζωή μας. Βλέπουμε ότι αυξάνεται πάρα πολύ η στεφανίας νόσος. Φυσικά, η τελευταία στατιστική που είχα δει ότι είναι ότι έχουμε βελτιωθεί πάρα πολύ στην πρόληψη και ενώ ήταν η κύρια αιτία θανάτου στο Ηνωμένο Βασίλειο στους άντρες τουλάχιστον πλέον είναι το Alzheimer's η κύρια αιτία θανάτου στους άντρες. Στις γυναίκες, αν δεν κάνω λάθος, συνεχίζει να είναι η κύρια θανάτου. Και γι' αυτό είναι σημαντικό να υπάρχει ενημέρωση στις γυναίκες. Ξέρετε, ακούμε πάρα πολλά, για παράδειγμα, για τον καρκίνο του μαστού, ο οποίος επηρεάζει τις γυναίκες και είναι συνέχεια, είναι αυτό που ίσως να ανησυχούν οι γυναίκες το περισσότερο από πολλές άλλες ασθένειες, αλλά οι πιθανότητες είναι ότι θα επηρεαστούν πολύ περισσότερο από τη στεφανία νόσων παρά από την εμφάνιση καρκίνου του μαστού. Και αυτό απλά είναι επειδή δεν έχει ακουστεί, δεν είναι τόσο εμφανές στα μέσα μας της ενημέρωσης το ότι επηρεάζονται και οι γυναίκες από τη στεφανία νόσων. Και έχουμε τις στατιστικές. Είναι πολύ σωστό. Πολύ σωστό, γιατί όντως πιστεύαμε ότι αυτό είναι κάτι για τους άντρες περισσότερο και ότι δεν χτυπάει τις γυναίκες τόσο πολύ. Και πολύ σωστά είπατε, η ανησυχία μας είναι για τον καρκίνο του μαστού περισσότερο. Που όπως λέτε χρειάζεται μεγάλη ενημέρωση που τότε να είναι κάτι που να ψαχνόμαστε για αυτή την νόσο. Οι ογκολογικές εταιρείες, τα διάφορα φιλανθρωπικά ιδρύματα που ασχολούνται με τον καρκίνο του μαστού έχουν κάνει εξαιρετική δουλειά στην ενημέρωση και στην πρόληψη των γυναικών και οφείλουμε να πάρουμε τα παραδείγματα αυτά και να τα εφαρμόσουμε και στην καρδιολογία για να υπάρχει εξίσου καλή ενημέρωση στις γυναίκες και οδηγίες ως προς το πώς μπορούν να μειώσουν το ρίσκο εμφάνισης τεθανίας νόσου. Ευχαριστούμε πάρα πολύ. Ελπίζουμε και είμαστε σίγουροι ότι όλα αυτά θα βοηθήσουν πολλούς τηλεθεατές μας και πολύ σύντομα να σας έχουμε και πάλι μαζί για ένα άλλο θέμα που αφορά την εξειδίκευσή σας. Ευχαριστώ πάρα πολύ για την πρόσκληση και πάλι. Είμαι στη διάθεση σας όποτε θέλετε και καλή συνέχεια. Ευχαριστούμε. Γεια σας.
show Health and Wellness with Vasula Christodoulou is sponsored by Lexus Croydon. Get up to 10% off and 2 years free servicing on new cars when you quote Hellenic TV at Lexus Croydon. Book online today or call 0208 649 5919. Terms and conditions apply.